Πάμε να συνομιλήσουμε με τον τέος Γενικό Εισαγγελέα, τον κύριο Κωστά Κλειρίδη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Προφανώς η Ερευνητική Επιτροπή κατέχει τις επιστολές που απεστάρισαν από την νομική υπηρεσία, κύριε Κλειρίδη, και επειδή είναι επί των ημερών σας, θα θέλαμε να μας φωτίσετε αυτή την πτυχή, διότι να σας θυμίσω ότι ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής και ο τέος Υπουργός Οικονομικών είχε πει ότι δεν βρέθηκε κανένας, απαντώντας γιατί το Υπουργικό δεν ζήτησε ποτέ συλλογική γνωμάτευση. Είχε πει, αν κάποιος είχε την άποψη ότι υπάρχει αυτό το νομικό κενό, δεν θα έπρεπε να το πει η Βουλή. Πού είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, κάποιος, ένας δικηγόρος, ένας δημοσιογράφος, να πει ότι ήταν παράνομο? Εσείς είχατε στείλει επιστολές. Ναι, κοιτάξτε. Καταρχάς, εφόσον το θέμα αυτό έχει τεθεί υπό μορφή ερωτήσεων από μέρους μελών της Ερευνητικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ακρόασης και έγινε ειδική αναφορά σε δύο επιστολές της νομικής υπηρεσίας, πιστεύω ότι οποιαδήποτε ενασχόληση με το θέμα αυτό, εάν απαιτηθεί περαιτέρω, θα πρέπει να γίνει επίσημα από την πλευρά της νομικής υπηρεσίας. Να υπενθυμίσω ότι η νομική υπηρεσία είναι μια θεσμική υπηρεσία βάσει του συντάγματος με διαχρονικό συνεχές έργο ανεξάρτητα από το ποιος είναι σε κάθε ουσιώδη χρόνο ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας προϊστάμενος της υπηρεσίας. Εφόσον όμως τέθηκε αυτό το θέμα, το οποίο πράγματι είχε γίνει επί δικής μου θητείας και εφόσον έχει γίνει αναφορά στο πρόσωπο μου ως φορέα βέβαια του θεσμού αυτού στον ουσιώδη χρόνο, χωρίς να έχω βέβαια μπροστά μου οποιαδήποτε έγγραφα, επιστολές ή άλλα στοιχεία, εκείνο που μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω είναι κάποια γεγονότα τα οποία από μνήμης είμαι σε θέση να το πράξω. Σας ακούμε. Εξ όσων θυμούμαι, κατά το 2015, πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του αρμόδιου οργάνου, της Επιτροπής δηλαδή, είχε εκφράσει προς τη Δημοκρατία την ανησυχία της σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και ιδιαίτερα για την ασυμβατότητα του με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αναφορικά και σχετικά κυρίως με την μη συμπερίληψη οποιασδήποτε προϋπόθεσης πολιτογράφησης για κάποια επαρκή ικανοποιητική σύνδεση του πολιτογραφούμενου με την Κύπρο. Αυτές τις ανησυχίες ως νομική υπηρεσία τις είχαμε, από ό,τι θυμάμαι, διαβιβάσει στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή λειτουργού της υπηρεσίας για να απαντηθούν. Διότι σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά η νομική υπηρεσία είναι ο διαβιβαστής των παραστάσεων που γίνονται. Τώρα, επειδή εξ όσο θυμούμε η απάντηση του Υπουργείου δεν ικανοποίησε την νομική υπηρεσία, η νομική υπηρεσία τότε είχε διαβιβάσει στο Υπουργείο μέσω λειτουργού της την θέση ότι πράγματι φαίνεται να γίνεται ένα σοβαρό θέμα ασυμβατότητας με το ευρωπαϊκό δίκαιο στο συγκεκριμένο θέμα της σύνδεσης, διαμονής κλπ. Και ότι η νομική υπηρεσία διαχωρίζει την θέση της και την ευθύνη σε σχέση με εκείνη την οποία πρόβαλε το Υπουργείο. Το είχατε κληθεί, κύριε Κλειρίδη, στο σημείο αυτό, για αυτό το χρονικό σημείο που λέτε, είναι το 2016 όταν κληθήκατε ως νομική υπηρεσία ακριβώς ως διαμεσολαβητής, αν θέλετε, της αλληλογραφίας μεταξύ Κομισιόν και Κυβέρνησης. Είχατε αρνηθεί να προωθήσετε την απάντηση της Κυβέρνησης στην Κομισιόν ως είχε τότε συνταχθεί λόγω αυτών που μας λέτε τώρα? Αυτό είναι μια λεπτομέρεια την οποία, επαναλαμβάνω, είναι η νομική υπηρεσία την οποία πρέπει καθηκόντως να την προβάλλει. Αλλά εξ όσων θυμούμε, ναι, δηλαδή επειδή η νομική υπηρεσία
ενεργείως διαβιβαστής των απόψεων της Δημοκρατίας. Είχαμε δώσει την νομική συμβουλή περί του ασυμβάτου, αλλά πέραν τούτου είχαμε διαχωρίσει την ευθύνη μας. Φαίνεται ότι το θέμα αυτό είχε ελευθεί ξανά και κατά το 2016, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και εκφράσαμε ξανά τις ίδιες θέσεις και ανησυχίες μας. Ναι. Τώρα, αυτιαλογραφία αφορά εκείνο το άλλο θέμα που έχετε πει, διότι έχω ακούσει δύο πράγματα. Πρώτον, για τους κανονισμούς οι οποίοι δεν είχαν θεσπιστεί ποτέ, να διευκρινίσουμε ότι η νομική υπηρεσία, ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν έχει καμιά ευθύνη να θεσπίζει, να συντάσσει κανονισμούς, αλλά εκεί όπου η θέσπιση κανονισμών απαιτείται από τον νόμο, δηλαδή να εφαρμόζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας με βάση κανονισμούς οι οποίοι θεσπίζονται και εγκρίνονται από τη Βουλή, η ευθύνη για την σύνταξη αυτών των κανονισμών βαραίνει πάντοτε το αρμόδιο Υπουργείο ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο αρχή ή οργανισμό. Η δε ευθύνη της νομικής υπηρεσίας είναι όταν και εάν τις αποσταλούν οι σχετικοί κανονισμοί να προβεί στον αναγκαίο νομοτεχνικό έλεγχο. Ως προς την άλλη παρατήρηση που με έχετε υπενθυμίσει, θα πρέπει να πω ότι αλίμονο, ο Γενικός Εισαγγελέας, η νομική υπηρεσία, είναι νομικός σύμβουλος. Απευθύνεσαι στον νομικό σύμβουλο εκεί όπου θέλεις κάποια νομική άποψη και δεν είναι ερευνητικό όργανο ο Γενικός Εισαγγελέας να κοιτάζει από εκεί και από εδώ μήπως υπάρχει κάποιον κενό εκεί, μήπως υπάρχει κάποιο άλλο εδώ κλπ. Και να αναλαμβάνει ευθύνες που βαρύνουν άλλους. Ο λόγος που το θέτω, κύριε Κλειρίδη, ήταν γιατί χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε άγνοια για αυτές τις επιστολές, για αυτήν την αλληλογραφία μεταξύ της νομικής υπηρεσίας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ερώτημα είναι, ενδεχομένως σε μια κατηδία συνάντησή σας ή με άλλους υπουργούς ή αρμόδιους με αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα, είχατε επισημάνει εσείς αυτούς τους κινδύνους και αλλού ή ήταν μόνο σε επίπεδο αλληλογραφίας? Άρα κάποιος μπορεί να πει ότι δεν ενημέρωσε. Εξ όσων θυμούμε, δεν είχε ιδιαίτερα ζητηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή ή συνδρομή της νομικής υπηρεσίας γενικότερα στα θέματα του προγράμματος επενδύσεων. Άρα αυτό που μας λέτε, ότι η νομική υπηρεσία επί των ημερών σας και όταν αυτό το πρόγραμμα ήταν στο ζενίθ του με τις πολιτογραφίσεις, αυτό που κάνατε ήταν να αρνηθείτε ουσιαστικά να συμβάλλετε στην απάντηση της κυβέρνησης προς την Κομισιόν σε όλα όσα υποδείκνυε και υπογραμμίζοντας το αρμόδιο Υπουργείο ότι υπάρχει πρόβλημα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ναι, διότι ο νομικός σύμβουλος δίνει τη γνώμη του, την δίνει καθηκόντως σε εκείνον που την ζητά ή πρέπει να την λάβει και από εκεί και πέρα φέρει την ευθύνη εκείνος ο οποίος θα πάρει τις σχετικές αποφάσεις. Στα κλείνοντα, κύριε Κλειδί, επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης, ότι δεν βρέθηκε κανένας ποτέ να πει για αυτό το ζήτημα και έκανε και επικλήσεις στο Γενικό Εισαγγελέα, ότι αν κάποιος είχε την άποψη ότι υπάρχει αυτό το νομικό κενό, δεν θα έπρεπε να το πει η Βουλή που είναι ο Γενικός Εισαγγελέας κάποιος. Αυτό φαντάζει να είναι κάποια αποποίηση ευθυνών, αλλά απλώς να επισημάνω ξανά. Ο Γενικός Εισαγγελέας και οποιοδήποτε νομικός σύμβουλος δεν βγαίνει δημόσια να εκφράζει διαφωνίες με τον πελάτη του, με εκείνον προς τον οποίο οφείλει να δώσει συμβουλές. Δίνει τις συμβουλές του και εκείνος ενεργεί αναλόγως. Μάλιστα. Κύριε Κλειδί, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.